της Χρήστος Χαραλάμπους. Τρεις και πλέον ώρες κράτησε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και των αντιπροσωπιών των δύο χωρών στο Κρεμλίνο της Μόσχας. Οι συναντήσεις ήταν επικοδομητικές και με πολιτικό βάθος, καλύπτοντας κυρίως θέματα Κυπριακού, σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας και εμβάθυνση των οικονομικο-εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών. Στις δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Πρόεδρο Πούτιν για το κλάν Μοντανά και αναφέρθηκε στη δική του προσέγγιση που προκάλεσε τουλάχιστον έκπληξη, καθώς για πρώτη φορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στις συνομιλίες για τις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού μέχρι να προετοιμαστεί καλά μια νέα διάσκεψη για την Κύπρο, την οποία προετοιμασία θα πρέπει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο η Ρωσική Ομοσπονδία. Να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα και να επανέλθουμε. Η συζήτηση μας στο Κυπριακό, όπως αντιλαμβάνεστε, επικεντρώθηκε και στις τελευταίες εξελίξεις και αυτό που ενημέρωσα τον φίλο Πρόεδρο είναι ότι από δικής μας πλευράς είμαστε έτοιμοι να προσέλθουμε άμεσα στον διάλογο όσον αφορά τις εσωτερικές πτυχές, ενώ όσον αφορά την διεθνή πτυχή, τα θέματα ασφάλειας εγγύσεων σε μια νέα σύνοδο για την Κύπρο, αυτό που απαιτείται, όπως έχω διαβάσει και προς το Γενικό Γραμματέα, είναι η καλή προετοιμασία και μια ανάλογη προετοιμασία χρειάζεται τόσο την συμβολή του Γενικού Γραμματέα, αλλά και των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τάχθηκε υπέρ του πραγματισμού στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπονοώντας έτσι άρση των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας. Από πλευράς του, ο Πρόεδρος Πούτιν επανέλαβε τις θέσεις αρχών της Ρωσίας για εξέβρεση δίκαιης λύσης στο Κυπριακό από τις δύο κοινότητες χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο των διεργασιών υπογράφηκαν 7 συμφωνίες, οι κυριότεροι των οποίων το κοινό σχέδιο δράσης 2018-2020 σε όλους τους τομείς, αλλά και συνεργασία για εκένωση αμάχων και συνεργασία κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών επιχειρήσεων σε περιόδους κρίσεων. Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που συνοδευόταν από 3 υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, μαζί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Νίκο Χρυσοδουλίδη, παρασημοφόρησε τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν με το μέγα περιδέρεο του τάγματος του Μακαρίου του Τρίτου.